Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Οικονόμου. Καλώς ορίσατε, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσω από το σχόλιο που έκαναν οι δύο συνάδελφοί μου προηγουμένως, η Κάτια Μακρή και ο Αντώνης Δελατόλας. Σχολίασαν ουσιαστικά το ίδιο που είπα και εγώ το πρωί στο ραδιόφωνο. Νόμους έχουμε. Μέτρα έχουν ληφθεί κατά καιρούς και μετά την δολοφονία Καμπανού και στην πρόσφατη δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ, του Κατσούρη. Δεν εφαρμόζονται. Αυτή τη φορά αυτά που αποφασίσατε θα εφαρμοστούν. Ο νόμος, το νομικό πλαίσιο που υπάρχει θα εφαρμοστεί. Κύριε Χατζηνικολάου, η πολιτική αντιμετώπιση της βίας, της οπαδικής βίας εν προκειμένου, οφείλει να είναι δυναμική και να προσαρμόζεται κάθε φορά στις εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε κάνει πράγματα στην αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Θα ήταν άδικο και μηδενιστικό να πούμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Βρίσκονται άνθρωποι φυλακοί επειδή άλλαξε το νομικό πλαίσιο. Βρίσκονται άνθρωποι φυλακοί επειδή τους συνέλαβε η αστυνομία. Έχει εργαλεία η αστυνομία στα χέρια της που μπορεί να συλλαμβάνει. Αλλά προφανώς. Ναι, αλλά εξακολουθούμε προφανώς, να έχουμε νεκρούς και βαρύτατα τραυματίες. Προφανώς, κύριε Χατζηνικολάου, όπως φαίνεται, οφείλουμε να προσαρμόσουμε τη δράση μας σε αυτό το κλίμα αποθράσινσης. Επιτρέψτε μου να πω αποκτήνωσης του χολιγκανισμού που ζούμε για διάφορους λόγους. Είτε διότι είναι συνεπακόλουθο μιας τεράστιας κουλτούρας βίας που υπάρχει, είτε διότι χρειάζονται ενίσχυση τα μέτρα και καλύτερη εφαρμογή, είτε διότι εξακολουθούν να βρίσκουν ηθική και υλική υποστήριξη από κύκλους, τους οποίους οφείλουμε με σοβαρότητα να αντιμετωπίσουμε. Κύριε Υπουργέ, αύριο πάτε μαζί με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση, στον Άριο Πάγο. Τι θα ζητήσετε εκεί? Θα ζητήσουμε την αναβάθμιση από πλευράς δικαιοσύνης παρακολούθησης του συνόλου της υπόθεσης αυτής. Θα ζητήσουμε να εξεταστεί η υπόθεση αυτή σαν δράση εγκληματικών συμμοριών, με διασύνδεση όχι μόνο με φαινόμενα οπαδικής βίας, αλλά με μια σειρά παραβατικών συμπεριφορών που καλύπτουν ευρύτερα θέματα, κύριε Χατζηνικολάου, εμπόρια ναρκωτικών, προστασίες, διασυνδέσεις με ακραίες πολιτικές οργανώσεις, συμμετοχή σε περίεργες συμμορίες και μαφίες και με ένα βαθύ ιστορικό που δεν θα καλύπτει ούτε τους προηγούμενους 2, 3, 6 μήνες ή ένα χρόνο, αλλά θα πηγαίνει και πολύ πιο πίσω σε δολοφονίες και σε πρόσωπα που η παρουσία τους, παρά το γεγονός ότι είχε επισημανθεί εκεί, εξακολουθούσε και εξακολουθεί να επισημαίνεται στους αθλητικούς χώρους και στο οικοσύστημα το οπαδικό, να το πω έτσι. Μάλιστα. Θα ζητήσουμε επανέλεγχο μιας σειράς υποθέσεων που θα βοηθήσει συνολικά τις αρχές να αντιμετωπίσουν και σε ό,τι αφορά τους φυσικούς, αλλά ενδεχομένως και τους ηθικούς αυτούργους, όλη αυτή την έξαρση της εγκληματικής δραστηριότητας από αυτές τις αγέλες χουλιγκάνων που παρακολουθούμε. Κύριε Οικονόμου, ακούσαμε τα μέτρα, τα είδαμε σήμερα. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Θέλω να πω, αστυνομικοί θα πηγαίνουν στις εισόδους των γηπέδων να ελέγχουν εισιτήρια διαρκείας και ταυτότητες, ή αυτό θα είναι ευθύνη των ΠΑΕ? Οι συνδικαλιστές της αστυνομίας ζητούν, το είδαμε σήμερα, να μην πηγαίνουν πλέον οι αστυνομικοί στα γήπεδα. Ακούστε, σε ένα αθλητικό γεγονός ή σε ένα γεγονός που υπάρχουν 10, 20, 30, 40 χιλιάδες άνθρωποι, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει αθλητική παρουσία. Τα λέω αυτά, τα είπα σήμερα και στους αστυνομικούς, διότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ανάμεσα σε διαφορετικές απόψεις που είναι τελείως αντιδιαμετρικές μεταξύ τους. Υπάρχουν φωνές που λένε δεν έχει καμία δουλειά η αστυνομία στα γήπεδα. Υπάρχουν φωνές που λένε να είναι η αστυνομία στα γήπεδα και να κάνει τα πάντα. Εκείνο που χρειάζεται είναι να σταθμίσουμε ξανά το ρόλο και τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία θα κάνει καλύτερη τη δουλειά της στα γήπεδα. Γιατί δόθηκε αυτή η δίμηνη προθεσμία, θα το πω έτσι, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ, με κεκλεισμένων των θυρών παιχνίδια? Δόθηκε για να φροντίσουν οι ΠΑΕ να εφαρμοστούν πράγματα τα οποία είναι ψηφισμένα. Θα αλλάξει σε 2 μήνες, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή, θα συνετιστούν οι χούλιγκαν, θα συνετιστούν οι λεγόμενοι κακοί οπαδοί των ομάδων? Κύριε Χατζηνικολάου, σας το ρωτώ. Ναι. Γιατί οι υγιείς εντός εισαγωγικών φίλαθλοι έχουμε μια αίσθηση ότι τιμωρούμαστε κι εμείς. Και ορθώς την έχουν. Υπάρχει ένα ζήτημα με τους ανθρώπους που έχουν πληρώσει τα εισιτήρια διαρκείας τους, που πηγαίνουν στα γήπεδα χωρίς να προξενούν κανένα ζήτημα, κανένα θέμα, και βλέπουν ότι τιμωρούνται και αυτοί εξαιτίας ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα γήπεδα για να κάνουν επεισόδια, απαράδεκτα πράγματα και οτιδήποτε. Κάτι από αυτό. Υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα, κύριε Χατζηνικολάου, και οφείλουμε να το εξηγήσουμε στον κόσμο που μας ακούει. Ποια είναι 2 βασικά προβλήματα που υπάρχουν στα γήπεδα? Υπάρχει μια αδυναμία ελέγχου
το αν αυτός που έχει πληρώσει ή εφοδιαστεί το συγκεκριμένο εισιτήριο είναι το πρόσωπο που πάει και κάθεται στο γήπεδο και το βλέπει. Και υπάρχει και μία αδυναμία ελέγχου μέσω του συστήματος καμερών που θέλει είτε βελτίωση είτε κτίσιμο σε ορισμένες. Όχι, την αίσθηση ότι δεν λειτουργήσαν. Όχι με τρόπο ικανοποιητικό. Οι γιατί περισσότερες, λοιπόν, άκουσα στο ρεπορτάζ πριν του Αντένα, οι περισσότερες στη διάρκεια των αγώνα τις καλύπτουν αυτοί με κασκόλ ή με οποιονδήποτε άλλο. Υπάρχουν μια τρόπο. Σειρά από προβλήματα. Τις απενεργοποιούν. Ποια είναι λοιπόν η λογική της απόφασης αυτής που πήραμε? Η λογική της απόφασης είναι, και εδώ είναι και η απάντηση σε ορισμένους που λένε, μα καλά, για 100, 200, 500 χίλιους την πληρώνουμε όλοι. Τι κάνει η αστυνομία? Επειδή δεν μπορεί η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Μα ακριβώς για να κάνει η αστυνομία τη δουλειά της. Γιατί ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, η αστυνομία δεν μπορεί να πηγαίνει στα γήπεδα και να συλλαμβάνει όποιον έχει ποινικό μητρώο. Δεν δουλεύει έτσι. Χρειάζεται στοιχεία. Για να έχει στοιχεία, πρέπει να έχει εικόνες από κάμερες, πρέπει να έχει στοιχεία ότι ο τάδε που έχει αγοράσει ηλεκτρονικά το εισιτήριό του είναι ο συγκεκριμένος και βρίσκεται εκεί, ούτως ώστε έτσι κανένας να μην μπορεί να ξεφύγει ενώ σου έχει δημιουργήσει ζητήματα και να μην είναι αναγκασμένη η αστυνομία να βάλει κατά δικαίων και αδίκων. Θα μου πείτε, σε δύο μήνες μέσα θα μπορούν να πληρωθούν αυτές οι συνθήκες? Εάν δεν πληρωθούν, είναι σαφές και από την BNP ότι θα επανεξεταστεί στις 12 Φεβρουαρίου το κατά πόσο και ποια γήπεδα που θα πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις θα μπορούν να ανοίξουν για τους φιλάθλους. Θα λειτουργήσουν οι κάμερες πλέον? Αυτός είναι ο στόχος. Να λειτουργήσουν και οι κάμερες τώρα, και δεν, να μην υποτιμούμε και τη δεύτερη συνθήκη που είναι πάρα πολύ βασική. Έχουμε και δυο μας εμπειρία από γήπεδα, κύριε Χατζηνικολάου. Στα αλήθεια σήμερα, ποιος μπορεί να πει ότι 100% αυτός που έχει αγοράσει το εισιτήριο είναι το φυσικό πρόσωπο που πηγαίνει και κάθεται στη θέση του? Τώρα, δεν πρέπει αυτά να τελειώνουν κάποια στιγμή και να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι εφαρμόζονται με τον τρόπο που εφαρμόζονται και οι ΠΑΕ να αναλάβουν την ευθύνη τους στο να τηρούνται αυτές τις συνθήκες? Έχουμε όμως και τη βία εκτός γηπέδων. Και σε αυτή την περίπτωση, το περιστατικό με τον αστυνομικό, το θλιβερό περιστατικό, το τραγικό περιστατικό, συνέβη έξω από το γήπεδο. Μάλιστα, ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός, είδα προηγουμένως ότι στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, χρεώνει ευθύνες στην αστυνομία για το περιστατικό και θέλω το σχόλιο σας, την απάντησή σας γι' αυτό. Πώς θα ελέγξετε τη βία εκτός γηπέδων, η οποία φαίνεται να γιγαντώνεται το τελευταίο διάστημα? Θυμίζω ότι και ο άτυχος Κατσούρης, ο φύλαθρος της ΑΕΚ, δολοφονήθηκε εκτός γηπέδου. Και ο Καμπανός. Και ο Καμπανός εκτός γηπέδου. Ξεκινώ από το πρώτο. Δεν θέλω να πω πολλά για την συνέντευξη τη σημερινή και για την ντροπιαστική ανακοίνωση τη μέρα που χτυπήθηκε ο αστυνομικός. Το μόνο που θέλω να πω, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι αυτού του τύπου οι αντιδράσεις βρίσκονται σε πλήρη διάσταση με την κοινή λογική, με το περιδικαίου αίσθημα και με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες της αστυνομίας, από τη δικογραφία, από τις ανακρίσεις και από όσα θα έρθουν στη δημοσιότητα, θα έρθουν στην επιφάνεια από την ανάλυση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί από το χώρο εκείνο. Κύριε Χατζηνικολάου, την ώρα που γίνεται. Θα κάνετε άλλες συλλήψεις για την υπόθεση του αστυνομικού? Μα δεν θα σταματήσουμε. Δεν θα σταματήσουμε. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Λίτρας, κύριε Υπουργέ, ο συνήγορος, ο δικηγόρος του 18χρονου, ότι μπορεί να φοβάται να πει ποιος του έδωσε την βολίδα, ποιος τον οδήγησε στην επίθεση κατά των αστυνομικών. Κύριε Νικολάου, όλα τα ακούμε. Επιτρέψτε μου να πω ότι εξαιτίας της επιλογής της αστυνομίας να κάνει αυτή τη μαζική προσαγωγή, υπάρχει πλήθος στοιχείων που θα οδηγήσει, θα ξετυλίξει το κουβάρι ακόμη παραπέρα. Ενδεχομένως μέχρι και υποκινητές που να μην φανταζόμαστε αυτή την ώρα. Όλα θα αξιοποιηθούν. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό όμως να πούμε, είναι ότι την ώρα που έχουμε αυτή τη δολοφονική δράση από αφιονισμένους χούλιγκαν, αυτή την κτηνώδη συμπεριφορά, δεν επιτρέπεται και δεν μπορεί κανείς να προσπαθεί να δώσει το οποιοδήποτε ηθικό, ιδεολογικό, οπαδικό έρισμα, δικαιολογία σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτές τις εγκληματικές ενέργειες. Αυτό είναι απαράδεκτο, κύριε Χατζηνικολάου. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Και εγώ σας ευχαριστώ.